Αλήθεια, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών? Εμείς ως ΚΚΕ, βεβαίως από την πρώτη στιγμή, τα στελέχη του ΚΚΕ συμμετείχαν, παραβρέθηκαν στα πεδία των πυρκαγιών, ομάδες πυρασφάλειας από στελέχη, μέλη, οπαδούς του κόμματος και της ΚΝΕ συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και σε αυτά τα πλαίσια και χθες. Πολυμελής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα τον σύντροφο τον Δημήτρη του Κουτσούμπα, επισκεφθήκαμε τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ηλία. Τι αποκομίσαμε από αυτή την επίσκεψη, κύριοι Υπουργοί? Οργή και αγανάκτηση αποκομίσαμε από τον κόσμο. Οργή και αγανάκτηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις συνέπειες που είχαν στις ζωές τους, αλλά και για τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα της κυβέρνησης περί αποκατάστασης από τις καταστροφές. Τι θεωρούσαν? Θεωρούσαν ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις καταστροφικές συνέπειες από τις πυρκαγιές. Επένδυση, λέγανε η κυβέρνηση, στο να μην θρηνήσουμε νεκρούς, όμως αυτό ακριβώς, αυτή η λογική, οδήγησε στην καταστροφή της ζωής των πυροπήχτων. Όπως τόνισε για παράδειγμα η πρόεδρος της κοινότητας Κλαδαίου, νεκρούς δεν είχαμε, θύματα είχαμε και πάρα πολλά. Ή εκπρόσωπος των μελισσοκόμων, των μελισσουργών. Η αβεβαιότητα, μας είπε, για το μέλλον είναι ένας αργός θάνατος. Και βέβαια τα σπίτια και περιουσίες τους τις σώσαν οι ίδιοι κάτοικοι, με ανυπακοή στις εντολές εκένωσης, χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Ξεχύλιζαν από οργή, γιατί ακόμη, ενώ ακόμη ζουν μέσα στις στάχτες, η ΔΕΗ τους στέλνει τους λογαριασμούς για την πληρωμή του ρεύματος, όπως μας κατάγγειλε η πρόεδρος του Κλαδαίου. Ξεχυλίζουν από οργή γιατί θεωρούν κοροϊδία την απαλλαγή μόνο για 3 έτη από τον έμφυα, εφόσον έχει καεί η πρώτη τους κατοικία, η κύρια κατοικία τους. Δηλαδή, αν δεν καταστράφηκε το σπίτι τους γιατί το σώσαν οι ίδιοι με αυτοθυσία, αλλά καταστράφηκε η καλλιέργειά τους, πώς θα τον πληρώσει τον έμφυα αυτός ο κόσμος που δεν μπορεί να καλλιεργήσει, που δεν μπορεί να ζήσει? Και αν του κάει και το σπίτι το οποίο είναι το πατρικό και στο οποίο δεν διαμένει εκεί, δεν πληρώνει για αυτό το σπίτι έμφυα, δεν πληρώνει φόρους, γιατί δεν πρέπει να απαλλαγεί από τον έμφυα για το συγκεκριμένο, ή γιατί δεν πρέπει να αποζημιωθεί για την αποκατάσταση και του πατρικού του σπιτιού? Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας λίγο νωρίτερα σε αυτή την αίθουσα, απαρίθμισε μια σειρά μέτρα. Όμως αυτά τα μέτρα τα οποία απαρίθμισε είναι απλά και μόνο για να καλλιεργηθούν εντυπώσεις, γιατί είναι χωρίς ουσία για την κατάσταση την οποία βιώνουν, για την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι πυρόπληκτοι. Δεν απαντά στα πραγματικά τους προβλήματα και στις δυσκολίες, αλλά θέλει να καλλιεργήσει εντυπώσεις ότι η κυβέρνηση ευαίσθητα αντιμετωπίζει τα προβλήματα από τις πυρκαγιές. Γιατί? Είναι πολύ φανερό. Οι ίδιοι το γνωρίζουν. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, οι ελοκαλλιεργητές ότι τους κοροϊδεύεται. Τους οποίους τους καήκανε τα δέντρα τους. Γιατί, για παράδειγμα, ένας ο οποίος είχε 15 στρέμματα ελιάς, 300 περίπου δέντρα, τι του λέτε ότι θα πάρει? 2.500 ευρώ σε αποζημίωση και 13.500 ευρώ για 4 χρόνια για να αποκαταστήσει τα δέντρα τα οποία του κάηκαν. Δηλαδή σύνολο 16.000. Ο κύριος Υπουργός δεν μπορεί να μην το γνωρίζει. Αλλά σε ρωτήσει τον συνάδελφό του Αγροτικής Ανάπτυξης πόσο πρέπει να πληρώσει ο συγκεκριμένος αγρότης για ασφάλεια τα 4 χρόνια στον ΕΛΓΑ. 5.000 ευρώ. Και άμα είναι ασφαλισμένη και η γυναίκα, τα άλλα 5 χιλιάρικα. Δηλαδή 10.000 σύνολο. Και του λέτε με 16.000 θα αποκαταστήσει τα δέντρα. Θα πληρώσει την ασφάλεια που είναι 10.000, αν είναι και τα 2 άτομα στον ΕΛΓΑ, και ταυτόχρονα θα ζει και την οικογένειά του. Σοβαρολογείτε? Και τα υπόλοιπα χρόνια από τα 4 έως τα 10 που θα καρπίσουν και θα βγάλουν το πρώτο λάδι οι ελιές του, τι θα κάνει αυτός, με τι θα ζήσει αυτός ο κόσμος?
Δεν είναι εμπεγμός. Δεν του λέτε σηκωφύγε. Εγκατέλειψε τα χωράφια σου και τις καλλιέργειές σου. Γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει. Γιατί του ήρθε η καταστροφή του 2007. Προσπάθησε να αναγεννήσει τον τόπο του και πάλι του έρχεται δεύτερη κατραπακιά. Η ίδια εικόνα δεν αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βοσκούσαν ελεύθερα τα πρόβατα. Τώρα πού θα τα βοσκήσουν? Για 7 χρόνια απαγορεύεται η ελεύθερη βόσκηση. Άρα με ζωοτροφές. Αυτό το κόστος ποιος θα το καλύψει? Μπορείτε να πείτε στους κτηνοτρόφους ποιος θα καλύψει για 7 χρόνια το κόστος των ζωοτροφών για να μπορέσουν να ζήσουν τα κοπάδια τους? Όχι. Άχνα από την κυβέρνηση. Μπορείτε να πείτε για τους μελισσουργούς που θα αναγκαστούν τώρα, αν σώσετε τα μελίσια τους, να τα πηγαίνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά για να μπορούν να βρουν δέντρα, για να μπορούν να παράγουν μέλι? Όχι, αυτό το κόστος ποιος θα το καλύψει? Κανείς. Μπορείτε να πείτε το ίδιο για τους λιτινοπαραγωγούς που, τι λέτε, θα πάρετε μια αποζημίωση, θα δούμε προγράμματα κοινωνικής εργασίας των 534 ευρώ, ή αν θέλετε τους πρόχνετε να πάνε να γίνουν εργάτες στα αεολικά πάρκα που θα δημιουργήσει για εκτέρνα στην περιοχή. Στην περιοχή που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές. Ή τι είδος αποζημίωση θα πάθει ένας ο οποίος, θα πάρει ένας ο οποίος έχει λιοτρίβει και το οποίο δεν έπαθε ζημιά από την πυρκαγιά. Αλλά για 10 χρόνια δεν θα μπορεί να έχει παραγωγή καθόλου, γιατί δεν θα υπάρχουν ελιές στην περιοχή. Θα πάρει κάποια αποζημίωση αυτός ο άνθρωπος? Πώς θα μπορέσει να ζήσει η οικογένειά του? Ή ποια είναι η αποζημίωση την οποία θα πάρει ένας μικρός επαγγελματίας στον τουρισμό και στην εστίαση? Πηγαίνοντας χθες προς το Λάλα, σε ένα ύψωμα υπήρχε μια καφετέρια. Σώθηκε η καφετέρια, γύρω-γύρω είναι καμένα. Πότε θα ξαναλειτουργήσει αυτή? Μετά από 4 χρόνια, 3-4 χρόνια, που θα αρχίσει κάπως να φυτρώνει το πράσινο. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει στον τόπο του? Μπορεί να ζήσει τα επόμενα 3 χρόνια? Τότε δεν θα μπορεί να πηγαίνει κανείς εκεί. Γιατί είναι ένα κρανίου τόπος, μαύρο και από καΐδια. Πώς αλήθεια απαντάτε στο γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλίας, ο οποίος κατάγγειλε τις απαράδεκτες εξαιρέσεις κοινοτήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, οι οποίες παρότι έμαθαν ζημιά από την πυρκαγιά, εξαιρέθηκαν από την κοινή υπουργική απόφαση? Θα πείτε τίποτα σε αυτόν? Πώς απαντάτε στις καταγγελίες για τις προτεραιότητες αντιμετώπισης των πυρκαγιών? Και τέτοιες καταγγελίες έγιναν και στην Εύβοια, έγιναν και στην Πελοπόννησο, έγιναν και στην Ηλία. Όταν την 5η-5η Αυγούστου το πρωί δεν υπήρχε κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ούτε για το μουσείο. Όμως όλα τα πυροσβεστικά μέτρα ήταν επικεντρωμένα εκεί που δεν υπήρχε κίνδυνος. Με αποτέλεσμα να καεί το χωριό Χελιδόνη και η φωτιά να φύγει και να φτάσει μέχρι τη Γορτινία. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει έγκαιρα τότε τα πυροσβεστικά μέσα και τα ενέργεια και τα επίγεια που υπήρχαν στην περιοχή να είχαν περιορίσει την καταστροφή. Γιατί όταν κάει και το Χελιδόνι δεν υπήρχε ούτε ένα πυροσβεστικό. Και έφυγε η φωτιά μετά πάνω. Και έφτασε στη Γορτινία. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμη φορά έχουμε γίνει μάρτυρες ενός διαχρονικού εγκλήματος, ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Και εδώ θα πω ποιος ευθύνεται. Βεβαίως έχει τεράστιες ευθύνες η σημερινή κυβέρνηση που διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση. Αλλά για να δούμε, μόνο η κυβέρνηση ευθύνεται? Για παράδειγμα, δεν είναι συνέπεια όλων αυτών των οποίων βιώνουμε στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες και στις άλλες φυσικές καταστροφές? Για παράδειγμα, στις πυρκαγιές ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός ανάμεσα στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση. Άλλη υπηρεσία έχει ευθύνη την πρόληψη και άλλη υπηρεσία την καταστολή. Σοβαρά μιλάτε? Πού το ακούσατε αυτό? Ποιο επιστημονικό εγχειρίδιο το λέει αυτό? Κι όμως, αυτό έκανε η κυβέρνηση Μίτη το 98, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία που τη διαδέχτηκε, το ΠΑΣΟΚ που διαδέχτηκε τη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Με αυτή τη λογική τι κάνετε? Πρώτον, υπονομεύεται τον κοινό σχεδιασμό. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινό σχεδιασμό αν ο άλλος έχει την πρόληψη και άλλος την αντιμετώπιση. Δεύτερον, και αυτό φαίνεται βεβαίως από τη λογική ότι οι πυροσβέστες δεν έχουν γνώση του χώρου, ακόμη και αν είναι από την περιοχή. Γιατί δεν έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένα δάση, τα συγκεκριμένα δασικά συστήματα. Υπονομεύεται το συντονισμό όλων αυτών των υπηρεσιών, των φορέων αλλά και των δράσεων.
όταν δεν έχει εικόνα το τι μέτρα πρόληψης, αν πάρθηκαν από αυτή τη διαδικασία, αυτός που θα καλυφθεί να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά. Και αυτός ο διαχωρισμός επί της ουσίας οδηγεί στη δεύτερη μεγάλη ευθύνη, την οποία είναι κοινή. Ποια δηλαδή? Στην υπονόμευση της πρόληψης. Και όλες οι κυβερνήσεις, μηδενός, μηδεμιάς εξαιρουμένης, υπονόμευσαν την πρόληψη για τις πυρκαγιές. Ελάχιστα χρήματα δόθηκαν στις δασικές υπηρεσίες. Σήμερα οι δασικές υπηρεσίες φέτος ζήτησαν 17 εκατομμύρια. Πόσα τους έδωσε η κυβέρνηση? 1,7 εκατομμύρια. Για ορισμένα βασικά έργα καθαρισμού του δάσους. Όχι ότι θα καθαρίζαν το δάσος, γιατί τα δάση έχουν εγκαταληφθεί. Έχουν εγκαταληφθεί για δεκαετίες, δημιουργώντας τεράστια καύσιμη ύλη μέσα στα δάση όταν δεν καθαρίζονται. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, αυτή είναι η προστασία του δάσους, της πράσινης όπως λέγεται, θέλετε να πείτε, και του περιβάλλοντος, τι δίνουν από τον προϋπολογισμό όλες οι κυβερνήσεις? Το 0,04%. Έτσι προστατεύεται τα δάση. Μα έτσι βάζετε μπουρλότο επί της ουσίας στα δάση, διατηρώντας μια υπεστελεχωμένη δασική υπηρεσία. Τέταρτο ζήτημα, η λογική κόστους ωφέλους, που είναι ευαγγέλιο όλων των κυβερνήσεων. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι λέει αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κόστους ωφέλους? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί έργα που δεν έχουν όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν δίνουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, έργα που δεν έχουν συμβολή στην καπιταλιστική αναπτυξιακή διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας μεταφέρονται στις καλένδες έργα υποδομής, οι οποίες σχετίζονται με τις ανάγκες του λαού, σχετίζονται με την προστασία της ζωής του. Έργα της σεισμικής θωράκης ολοκληρωμένης, αντιπλημμυρικής θωράκης ολοκληρωμένης, αντιπυρικής προστασίας. Και κάνετε παράδειγμα τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης με τις πυρκαγιές που έγιναν, για να δικαιολογήσετε την κατάσταση και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Μα ίδια πολιτική επικρατεί και σε αυτές τις χώρες για τα συγκεκριμένα έργα υποδομής. Και σε αυτή ακριβώς την προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους έχει μεταφερθεί στις καλένδες, για παράδειγμα, η κατασκευή του δρόμου Πατρών Πύργου. Τέταρτο ζήτημα, ο εμπρηστικός μηχανισμός στα δάση. Αυτό που βάζει φωτιά στα δάση δεν είναι τίποτα άλλο παρά πολιτική εμπορευματοποίηση του δάσου και των ορεινών όγκων. Και αυτή την πολιτική από κοινού την υπηρετήσατε όλες σας. Και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν στα δάση φυτρώνουν και στους ορεινούς όγκους αιωλικά πάρκα, τουριστικές επιχειρήσεις, τρίβει τα χέρια του ο κατασκευαστικός κλάδος. Πέμπτο ζήτημα, οι τεράστιες ελλείψεις διαχρονικά στην πυροσβεστική υπηρεσία, σε έμψυχο δυναμικό. Είναι πολύ μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας. Πώς θα μπορέσουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία να αντιμετωπίσουν τις φωτιές και με τις τεράστιες ελλείψεις τις οποίες έχουν σε ανθρώπινο δυναμικό, σε επίγεια μέσα, γιατί η φωτιά σβήνει με την επίγεια παρέμβαση. Μόνο έτσι θα σβήσει η φωτιά. Και βέβαια το έκτο μεγάλο θέμα είναι το αστικό κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως προσπαθεί να τα φορτώσει το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να συγκαλύψει ότι ο χαρακτήρας και του επιτελικού κράτους και του μη επιτελικού είναι το αστικό κράτος, που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, ένα κράτος που διαχρονικά έχει αποδειχθεί πολύ ικανό στο να εφαρμόσει την αντιλαϊκή ταξική πολιτική, να τσακίζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τις ανάγκες τους αλλά και τις διεκδικήσεις του, και ταυτόχρονα πολύ ανίκανο όταν πρέπει να συνδράμει για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, για να προστατεύσει τις ζωές του κόσμου από τα φυσικά φαινόμενα. Και έκτο στοιχείο της κοινής σας αντίληψης είναι η αποζημίωση προς τους πυρόπληκτους, προς αυτούς που πάθανε ζημιά. Έχετε διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις ένα αντιδραστικό πλαίσιο με προϋποθέσεις για το αν θα αποζημιωθεί κάποιος, με εξαιρέσεις για το αν θα αποζημιωθεί, με κόφτες
Και σας έπεισε ο πόνος για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν αποζημιώνονται ή αποζημιώνονται με το 50% μόνο. Μα εσείς δημιουργήσατε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Σας έχει πιάσει ο πόνος ότι αποζημιώνονται μόνο το 80% της αξίας της πρώτης της κύριας κατοικίας. Δικό σας δημιούργημα όλων των κυβερνήσεων. Και που αυτό δεν φτάνει να καλύψει το κόστος ξαναδημιουργίας του σπιτιού και καταφεύγει ο άλλος στον τραπεζικό δανεισμό. Δικές σας είναι οι εξαιρέσεις για μία αποζημίωση σε μία σειρά παράγοντες στη ζωική, στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Εσείς τα έχετε ψηφίσει κυβερνήσεις. Και σήμερα φωνάζετε ότι δεν αποζημιώνονται επί της ουσίας. Αλλά κανείς δεν τολμάει να πει από όλα τα άλλα κόμματα να αποζημιωθούν στο 100% των ζημιών. Χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς κόφτες. Για το σύνολο των ζημιών των οποίων πάθανε. Και φτάνετε στο σημείο επί της ουσίας να εμπέζετε τους πυρόπιφτους λέγοντας τους αγρότες και τους επαγγελματίες θα σας δώσουμε, λέει, εξάμηνη αναστολή για να πληρώσετε την ασφαλιστική σας φορά. Μα καλά, είστε σοβαροί. Θα βρει ο άλλος τα χρήματα να πληρώσει μετά τις ασφαλιστικές του εισφορές. Αντί να τις βάλει το κράτος στις ασφαλιστικές εισφορές. Λόγω της απώλειας του εισοδήματος που έχουν οι αγρότες και οι επαγγελματίες. Και να καλύψει το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές. Παράταση, λέει. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Λες και θα τα βρουν μετά να τα πληρώσουν. Χωρίς εισοδήματα. Χωρίς μέσα και χωρίς πόρους που δεν μπορούν να ζήσουν ούτε τις οικογένειές τους. Οι συνέπειες λοιπόν όλων αυτών των πολιτικών και όσον αφορά τις επιπτώσεις από τις καταστροφικές από τις πυρκαγιές αλλά και από τις πολιτική των αποζημιώσεων δεν είναι τίποτα άλλο παρά να συνεχίσει η εγκατάλειψη των καλλιεργειών, η εγκατάλειψη των χωριών και της υπαίθρου ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους, να συγκεντρωθεί η γη σε όλο και λιγότερα χέρια και να αλλάξει χέρια και να αλλάξει χρήση γης. Έτσι λοιπόν η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση όπως την είπατε κύριε Υπουργέ, αποτελεί άλοθη. Άλοθη για να συγκαλύψετε τις ευθύνες σας. Γιατί για παράδειγμα το 88 που κάηκαν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα στην Ελλάδα και τότε υπήρχε. Βεβαίως και το 88. Και το 99 που ήταν οι μεγαλύτερες οι περισσότερες πυρκαγιές όλη την Ελλάδα και τότε. Και το 2000 που κάηκαν οι μεγαλύτερες εκτάσεις στη χώρα μας 1,6 εκατομμύρια στρέμματα και τότε. Και το 2007 που θρυνήσαμε εκατοντάδες νεκρούς και τότε. Και τώρα. Και τα μέτρα που παίρνετε ποια είναι. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα και στις πυρκαγιές αλλά και στις πλημμύρες. Γιατί είναι επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα. Αντίθετα, τι θέλετε να προωθήσετε και είσαστε έτοιμοι από καιρό. Τα σχέδια ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. Εύβοια, Βόρεια Εύβοια λέει. Θα προχωρήσει το σχέδιο ανασυγκρότησης και ζητάνε και οι βουλευτές της Ηλίας να γίνει και στην Ηλία ένα παρόμοιο σχέδιο ανασυγκρότησης. Και τι θα περιλαμβάνει αυτό. Τα σχέδια της πράσινης μετάβασης, των πράσινων επενδύσεων, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία θα βρουν ευκαιρία να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα τους επενδυτικούς τους σχεδιασμούς, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, για να αλλάξει πραγματικά εικόνα ο τόπος εκεί από ό,τι έχουμε γνωρίσει. Έτσι θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα τα επιχειρηματικά σχέδια και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί βεβαίως και η Επιτροπή με επικεφαλή στον κύριο Μπένο ή άλλη που θα διαμορφωθεί για την Ηλία, για το δικό της σχέδιο ανασυγκρότησης, που αυτά τα σχέδια ανασυγκρότησης θα είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Θα είναι σε βάρος της νέας γενιάς. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βάλει και πλάτη για να προχωρήσουν αυτά τα σχέδια. Άλλωστε είναι βολική η κριτική που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, εστιάζοντας τα πρόσωπα. Τους παρέτησε, λέει, τους δύο υπουργούς που ήταν υπεύθυνοι, ο κύριος Μητσοτάκης με τον ανασχηματισμό. Και λοιπόν, έτσι καλύπτονται οι ευθύνες της κυβέρνησης. Ή έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή η αλλαγή των προσώπων θα αλλάξει τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, που είναι ταξικές, αντιλαϊκές, αντεργατικές, ανταγροτικές. Αλλά θέλετε να διαμορφώσετε άλοθη για να πείτε ότι είναι ζήτημα διαχείρισης και ένας καλύτερος διαχειριστής θα μπορέσει να υλοποιήσει
τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου ή ο διαχωρισμός που κάνει το ψευδεπίγραφος ανάμεσα στις αποζημιώσεις που θα πάρουν, λέει, οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Σέρβιας και οι κάτοικοι της Ηλίας, για παράδειγμα, των πυρόπληκτων περιοχών της Ηλίας και ιδιαίτερα της Αρχαίας Ολυμπίας. Δηλαδή, είναι ικανοποιημένοι οι κάτοικοι, οι αγρότες, η ρητινοπαραγωγή, η μελισσουργή της Βόρειας Σέρβιας, τρίβουν τα χέρια τους από χαρά. Δεν διοργάνωσαν το μεγαλύτερο συλλαλητήριο διεκδικώντας να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους. Και λέτε δεν παίρνουν τα ίδια και οι λίγοι. Τόσο πολύ. Αλλά αυτός ο διαχωρισμός ο οποίος χρειάζεται να κάνει είναι ακριβώς για να χαθεί, να χάσει ο κόσμος το δάσος και να βλέπει το δέντρο. Και απάντηση στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης είναι το σχέδιο του ΚΚΕ. Ποιο είναι το σχέδιο του ΚΚΕ? Πάρα πολύ απλό. 100% αποζημίωση για το σύνολο των ζημιών που πάθανε, χωρίς προϋποθέσεις, εξαιρέσεις και κόφτες, αποκατάσταση του χαμένου εισοδήματος που έχουν για όσα χρόνια θα διαρκέσει αυτή η αποκατάσταση και αντιπλημμυρικά έργα που να μπορέσουν να θωρακίσουν αντιπλημμυρικά τις περιοχές. Γιατί τι μας είπε ο πρόεδρος της Αρχαίας Ολυμπίας, θα πάρει 500 χιλιάρικα για αντιπλημμυρικά έργα. Και από αυτά τα 500 χιλιάρικα, τα 150 θα τα δώσει, γιατί δεν έχει ΚΑΔ, για στα μηχανήματα που πήραν μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δηλαδή 350 χιλιάρικα. Και εκ των υστέρων θα δοθούν αυτά τα χρήματα βεβαίως, χωρίς να μπορέσουν να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Έτσι λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά. Το είπαμε και χθες στον κόσμο που συναντήσαμε στην Ηλία, ότι μην περιμένετε να σας λύσουν τα προβλήματα οι διάφοροι προστάτες. Τα προβλήματα θα τα λύσει ο ίδιος ο λαός. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και με την αλληλεγγύη του την ταξική, η οποία εκδηλώνεται και εκφράζεται, αλλά και με τις διεκδικήσεις των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών, που είναι απάντηση στο κλίμα ελεημοσύνης στο οποίο καλλιεργείται, αλλά και στα διάφορα φιλοδορήματα και επιδόματα που θέλετε να πληρώσετε. Κύριε Καθανασόπλε, σας παρακαλώ. Θα ολοκληρώσω, τελειώνω με την ομιλία μου. 22 λεπτά. Ένα λεπτό θέλω. 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Οπότε είμαι μέσα στο χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Στο χρόνο, έτσι, ποιο χρόνο? Τα 21 λεπτά. Α, στα 22 λεπτά. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα εδώ έχουμε... Όχι, δεν έχουμε. Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, από αυτή λοιπόν την άποψη, δεν πρέπει να βολευτεί λοιπόν με αυτά τα επιδόματα φτωχοποίησης που προσπαθούν ακριβώς να χρυσώσουν το χάπι, αλλά να οργανώσει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την πάλη του, να διεκδικήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και την ικανοποίηση των αναγκών, των σύγχρονων αναγκών, για να μπορέσει να παραμείνει στον τόπο του, να συνεχίσει να ζει εκεί με αξιοπρέπεια. Και αυτό τον δρόμο τον έδειξαν οι αγωνιζόμενοι πυρόπληκτοι με το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στη στροφιλιά της Εύβοιας, αλλά θα το δείξουν και οι πυρόπληκτοι της Ηλίας με το συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνουν στον πύργο της Ηλίας την 5η 2 Σεπτέμβρη. Και το ΚΚΕ θα είναι εκεί, στους μικρούς και στους μεγάλους αγώνες, για να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, των αγροτών και των επαγγελματίων. Ευχαριστώ πολύ.